θέλω να βρεθούμε εδώ, θέλω να βρεθούμε σαν βλέπω. Και βασικά θέλω να μπορεί να σαν να κάνει. Με το κάνει γνωστήκαμε μετά από πολλά χρόνια, τον σκηνοθέτησα σε μια παράσταση. Μια παράσταση στο στόμα. Ότι η πρώτη μας πανδημία ήταν δημιουργική. Και ένα από τα ωραιότερα πράγματα της δικής μου δουλειάς είναι ότι όταν μπαίνεις σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία, σημαίνει κάτι το οποίο είναι υπέροχο. Η καρδιά ανοίγει. Και όταν ανοίγουν οι καρδιές συνήθως, οι άνθρωποι συνδέονται. Εμείς λοιπόν καταφέραμε με το πρώτο τόπο να συνδεθούμε. Και η σύνδεση αυτή κρατάει χρόνια, γιατί εξελίχθηκε μια ωραία φιλία. Ο καθένας μας τράβηξε τον δικό του δρόμο και είχαμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε αρκετές φορές μέσα σε αυτές τις πορείες, τις διαφορετικές που είχαμε κάνει. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια πόλη η οποία προσελκύει πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές και ελληνικές και ξένες, παραπάνω από το συνηθισμένο. Αν κάνουμε μια παρατήρηση της ελληνικής επαρχίας, θα δούμε ότι εδώ στην περιοχή μας όντως έρχονται πολύ περισσότερες παραγωγές από ό,τι θα μπορούσαν να έρχονται. Αυτό φυσικά το αποδίδουμε και στον τόπο και στις δρομοκές του και στην ιστορία και στις υποδομές της περιοχής, αλλά εγώ το αποδίδω και στον άνθρωπο, στον Αγενικολότη, στη φιλοξενία μας. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, συνήθως ήμουν εμπλεκόμενη σε αυτές τις παραγωγές. Και ο Χάρης ήταν πάντα δίπλα μας. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω τηλεφωνήσει στο Χάρη, κατάλληλες και ακατάλληλες ώρες. Ήταν πάντα εκεί για να στηρίξει την παραγωγή, ποτέ παρακάμπτοντας το ρόλο του, αλλά χρησιμοποιώντας τον κατάλληλα για να προχωρήσει η δουλειά μας. Επίσης, δεν ξέρω πόσες φορές οι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ, Έλληνες και ξένοι, θυμούνται το Χάρη, θυμούνται τον κύριο Γεωργό, και αυτό είναι σπάνιο, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Παίρνουν όλοι. Αυτό που παρατήρησα και είναι σημαντικό για μένα είναι ότι ο Χάρης όλη αυτή τη βοήθεια που προσέφερε σε εμάς όλα αυτά τα χρόνια την προσέφερε αθόρυβα. Σκέφτηκα πολλές φορές ότι θα έπρεπε κάτι να γράψω για το πόσο έχει βοηθήσει ο Χάρης. Είμαι σήμερα εδώ όμως. Και είμαι κυρίως γι' αυτό. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που παρατήρησα επίσης είναι ότι ο Χάρης έχει δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Είναι η αποτελεσματικότητά του και η ηθική του. Είμαι δημότης του Αγίου Νικολάου, είμαι μητέρα, είμαι γυναίκα, είμαι καλλιτέχνης, ονειρεύομαι τη ζωή μου εδώ, ονειρεύομαι το παιδί μου, ονειρεύομαι την εργασία μου εδώ και ονειρεύομαι ότι σε αυτό το μέρος ο άνθρωπος που θα είναι μπροστά από όλους μας θα έχει αποτελεσματικότητα και ηθική. Νομίζω ότι κανένα από τα δύο δεν θα το ήθελα μόνο του. Θα είναι πολύ ωραία να υπάρχουν και τα δύο. Αυτό βλέπω εγώ σε σένα, Χάρη. Σε καμαρώνω, σε θαυμάζω. Εύχομαι σε σένα και σε όλους αυτούς τους πολύ ωραίους ανθρώπους που έχει δίπλα σου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.